Ο Μιχλώδες είναι στην αρχή του το 2023. Το νέο έτος έκανε την εμφάνισή του με ομίχλη σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Με ομίχλη μας υποδέχθηκε το 2023 στην Αλεξανδρούπολη αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας. Το φαινόμενο αυτό θα επικρατεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, κυρίως τις βραδινές και τις πολύ πρωινές ώρες. Η ομίχλη προκάλεσε προβλήματα τόσο σε πτήσεις όσο και στην κυκλοφορία στο έδαφος, με σοβαρότερο τροχαίο την καραμπόλα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, ευτυχώς, χωρίς να υπάρξουν απώλειες ανθρώπινων ζώων. Σύμφωνα πάντως με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η ομίχλη θα συνεχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της και τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στην Αλεξανδρούπολη θα έχουμε ίδιο σκηνικό, με τον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του μόνο συγκεκριμένες ώρες της ημέρας έως και την Κυριακή. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα του Εύρου θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι που θα πνέουν θα είναι νότιο-νότιο-δυτικοί, μέχρι και την Πέμπτη και βόρειο-βόρειο-δυτικοί από την Παρασκευή και μετά, με ισχύ 2 έως 4 μποφόρ. Στην Ορεστιάδα η ομίχλη θα είναι ακόμη πιο έντονη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί αυτή τη βδομάδα από -1 έως 13 βαθμούς Κελσίου.